η πανδημία να βρίσκεται στην κορύφωσή της, με την Αττική να βρίσκεται σε δεινή θέση, αλλά η αγορά ετοιμάζεται πυρετοδός για την επόμενη ημέρα, με τον τομέα των ταχυμεταφορών και των logistics να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από τη μία, το φιάσκο του περσινού χειμώνα και η αδυναμία των εταιριών ταχυμεταφορών να ανταποκριθούν στη ζήτηση, και από την άλλη, η βάσιμη εκτίμηση ότι μετά την πανδημία μεγάλο μέρος της αγοράς θα κινείται στους ψηφιακούς διαδρόμους που άνοιξαν εκτάκτως εν μέσω πανδημίας και οδηγούν σε ένα μπαράζ επενδύσεων τόσο για αγορά και μίσθωση ακινήτων, όσο και για υπηρεσίες για το last mile, δηλαδή το τελευταίο κρίκο της διανομής παραγγελιών στον τελικό καταναλωτή. Οι πρώτες κινήσεις στην Αττική είναι εμφανείς. Νομίζω είναι μια ευκαιρία για την περιοχή μας να αναπτυχθεί οικονομικά μέσα και από αυτήν τη διαδικασία των ταχυμεταφορών και των logistics. Όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά δεν βοηθά ακόμη η υποδομή. Τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης φαντάζουν και είναι ελκυστικά, αλλά λείπουν η σιδηροδρομική σύνδεση και οι μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις, ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επενδυτών. Οι αποθηκευτικοί χώροι, τα περιβόητα logistics, δηλαδή η λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, στείνεται δίπλα σε κόμβους μεταφοράς. Εμείς είμαστε ένας τέτοιος κόμβος μεταφοράς, επειδή ακριβώς έχουμε το λιμάνι, το καινούριο λιμάνι, το Φίλιππος ο Δεύτερος, που δίπλα της είναι η Εγνατία Οδός. Μακάρι να ήταν έτοιμος και ο σιδηρόδρομος. Φυσικά προϋποθέτει και κάποιον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας, εγώ δεν γνωρίζω, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα θελήσουν να ξοδέψουν ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό προκειμένου να φτιάξουν μια μόνιμη υποδομή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ως ένα εποχιακό φαινόμενο. Είναι σίγουρο ότι οι καταναλωτικές μας συνήθειες θα αλλάξουν την επόμενη μέρα, εννοώ θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό όπως είναι μέχρι σήμερα, ακόμα και μετά το άνοιγμα της κανονικής λειτουργίας της αγοράς. Το είδαμε αυτό, ας πούμε, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ότι δεν άλλαξε η νοοτροπία μας από τη στιγμή που περάσαμε στη χρήση του ηλεκτρονικού, των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, επειδή αν σκεφτόμαστε δηλαδή μόνο τη λιανική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είναι 300.000 άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μικρά αστικά κέντρα, έχουν πρόσβαση άμεση στην αγορά. Η αγορά έχει και έναν ρόλο κοινωνικοποίησης και άμεσης επαφής με τον πολιτή. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι αυτό που ανέφερε νομίζω και ο κ. Μαδακαφάς και ο κ. Σιμητσής, ότι πρέπει να δούμε την ενδοχώρα, δηλαδή τους Βαλκάνιους. Γύρω από το λιμάνι, εγώ θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ το ίδιο φαινόμενο. Βεβαίως είμαστε στην τρίτη κατηγορία, ας το πω έτσι, όσον αφορά τη ζήτηση μιας τέτοιας αναπτυξιακής δραστηριότητας. Θεωρώ ότι μετά την παραχώρηση σε ιδιώτη του λιμανιού, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, θα υπάρξει εκεί μια αναπτυξιακή έκρηξη. Και οπωσδήποτε θα υπάρξει και στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, γύρω-γύρω η γη, γύρω από το Χαλκερό, γύρω από την Καρβάλη και ίσως μέχρι το αεροδρόμιο, θα αποκτήσει ενδιαφέρον. Φυσικά, σε εκείνη την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, σε όλο σχεδόν τον έστω, υπάρχουν οι δεσμεύσεις από τις συνθήκες Natura και Ραμσάρ. Άρα θα έλεγα λοιπόν εγώ ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα περιοριστεί κυρίως στη βιομηχανική περιοχή. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί αυτές οι υποδομές και σιγά σιγά θα πάρουν το δρόμο τους να υλοποιηθούν. Σημαντικό επίσης στην όλη πορεία είναι να δούμε από τη στιγμή που θα αναπτυχθούν τέτοιες κατευθύνσεις στην καθημερινότητα, στην καθημερινή αγορά, τι άλλο μπορεί να συσχετιστεί με αυτό. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναπτυχθούν και μονάδες οι οποίες θα έχουν παραγωγική βάση στην περιφέρειά μας, όπως μονάδες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες μέσα από αυτή τη διαδικασία διοχέτευσης προς τον βορρά θα επιτρέπουν να έχουμε μια εύκολη πρόσβαση παραγωγικών μονάδων μέσα στην Βαλκανική ενδοχώρα, όπως είπα, και ακόμα πιο βορεία.